Να είμαστε. Στέργιο μου, δεν είχαμε ρυθμό χθες. Αυτό κατάλαβα εγώ ακούγοντας την εκπομπή μετά. Ήμασταν εκτός ρυθμού. Άρα θα πρέπει λοιπόν. Η διακοπή του παραθυμάτου σίγουρα επηρεάζει το κοινό και τους δημοσιογράφους. Όλοι είμαστε σε μια σπαρίλα. Αλλά ξεκινάει ξανά το πρωτάθλημα. Πάω πρέπει να το κατακτήσει και ξεκινάει και έχει ένα παιχνίδι δύσκολο την ερχόμενη Κυριακή. Άρα θα πρέπει να συνέλθεις. Γιατί εσύ φταίς που δεν έχουμε ρυθμό. Ωραία. Εσύ είσαι στη μέση. Εντάξει. Η αγάπη Γαβριλίδου με το εκπληκτικό κούρεμά της εμφανίστηκε ξανά στα στούντιο. Εκπληκτικό είπαμε όλοι, τι να πω. Εκπληκτικό δεν είπα, Στέργιο. Ποιος καθόταν, ειρωνικά το είπες. Φωτίστηκε το στούντιο. Φωτίστηκε το στούντιο. Τα σαλιάρικα. Η Πάολα της Πηλέας ήρθε στην εκπομπή. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εξαιρετική συνέντευξη την οποία θα την ακούσετε live μετά το διάλειμμα των και μισή. Με τον αρχηγό της ομάδας, τον Άντρε τον Βιερίνια. Τον Άντρε τον Βιερίνια. Τον Άντρε Βιερίνια. Πώς είναι ο Μπάμπης ο Τενές. Θα είμαστε μαζί λοιπόν μέχρι και τις 2. Έχουμε τη συνέντευξη Βιερίνια. Έχουμε να σχολιάσουμε αρκετά θέματα επικαιρότητας. Εδώ ζεστή, με αγάπη και στοργή για την ενημέρωση του τεράστιου ΠΑΟΚ. Στέργιο, τι έχεις πει. Τι να σου πρωτοπώ θέματα σήμερα. Είχαμε τις δηλώσεις του Άρντα. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζω. Το περνάμε έτσι. Δεν περνάμε έτσι, θα το σχολιάσουμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, προπονήθηκε ο Βαρέλα. Το ξεπέρασε. Το ξεπέρασε την οσφυαλγία. Με την Τανζανία παίξανε ή σήμερα παίζουν. Σήμερα. Σήμερα, ναι. Θα το δει χωρίς πόνους. 100%. Ναι. Η καρδιά του θα είναι εκεί. Το σώμα του εδώ, η καρδιά του στην Τανζανία. Η καρδιά του ας πάει που θέλει, το σώμα να είναι εδώ. Το σώμα να είναι εδώ. Μόνο εδώ σε αυτή την εκπομπή θα ακούσετε τι είπε ο Πρίγιοβιτς όταν επέστρεψε στις προπονήσεις εχθές. Μόνο εδώ. Στις 2:00. Να κάνουμε αυτό το. Μείνετε συντονισμένοι. Μείνετε συντονισμένοι, μην τυχόν και φύγετε, γιατί δεν θα σας πούμε. Είναι αυτό που λες, ο προπονητής ζήτησε τη νίκη από την ομάδα. Ζήτησε τη νίκη από την ομάδα. Και περίπτωση να πει, μην κερδίσετε. Και για να μην κουράσουμε τον κόσμο, είπε ο Πρίγιοβιτς, γεια σας. Νίκη την Κυριακή. Αυτό ήταν φοβερό. Σοβαρά μιλάς. Είχαμε την φανταστική παράσταση της Εθνικής. Μάγεψε. Μάγεψε. Εντάξει. Αλλαγή τεχνικού πρωτοπυλών. Αγγελάρας. Καλημέρα, Θείο. Έχει και post Γιώργη, Σταύρο. Για Άγγελο. Έτοιμος είναι, αφού σας λέω. Δεν είναι, αφού ο άνθρωπος είναι έτοιμος. Αυτή η ομάδα μόνο με τη βοήθεια της Παναγιάς μπορεί. Ακονίζει το τσίπουρο. Σταύρο, πιστεύεις ότι αν γίνει αυτή η αλλαγή, ο Στέργιος θα θέλει να καθιερώσουμε ένα δεκάλεπτο, μια πρώτη ομάδα κάθε μέρα για, εθνική, για την εθνική ομάδα. Και τις έξοχες επιλογές. Εντάξει, σε σχέση με το Σκύπε, μέχρι και εγώ στηρίζω Άγγελο, να ξέρετε. Κοίταξε, νομίζω αν και αυτή η ομάδα ούτε με τη βοήθεια της Παναγιάς μπορεί να κάνει κάτι άμεσα, αλλά μπορούμε στο επόμενο 1,5 χρόνο να είναι η εθνική μέσα στο top 10 στο ranking. Να το είχαμε φτάσει στην Κύπρο στο νούμερο 20. Τώρα είναι στο νούμερο 800. Δηλαδή είναι τελευταία το Γιβραλτάρ και πρώτη τελευταία είναι η Κύπρος. Είναι στο νούμερο 800, αλλά το νούμερο που γράφει το κοντέρ όταν πιάνουμε τα βεράκια της είναι μια χαρά. Οπότε σύντομα θα δούμε την εθνική, αν όλα πάνε καλά, γιατί κάπου διάβασα και για Λάζλο Μπόλωνη, ο οποίος έχει ομάδα, δεν νομίζω να αφήσει το Βέλγιο. Για να έρθει στην εθνική. Ο Λάζλο. Θα κάνει έξαλλους όλους. Θα σχολιάσουμε γιατί ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα του Σκύμπε. Έχει σοβαρό πρόβλημα πραγματικά. Και νομίζω θα αποχαιρετήσει. Τα λέγαμε και πριν τον ανανεώσανε. Τώρα είναι αργά, αγάπη μου γλυκιά. Έχουμε εθνική. Έχουμε χθεσινές δηλώσεις του Παναγιώτου. Του φίλου μας που είπε ότι κούλα. Εγώ στάλεγα ότι το χρωστάνε λεφτά και εσύ μου έλεγες όχι. 150 χιλιάρικα. Το δήλωσε Sport DNA. Ναι. Μου χρωστάει ο Μελισανίδης. Εκεί λέει πήγαινε το κούλα, όχι στην ΑΕΚ, στο Μελισανίδη. Ναι. 150 χιλιάρικα. 150 χιλιάρικα. Και δεν με πληρώνει, λέει. Πες με αυτά τα σύννεφα. Κάτι συνεχτύπησα. και γιατί να πληρώσει μεταξύ. Δεν ξέρει όλο με ποιον συμφωνεί. Δουλευμένα είναι ρε φίλο, ο άνθρωπος δούλευε. Είχα λέει στην δούλεψή μου, λέει ο Παναγιώτου, 150 άτομα. Να του συντονίσει αυτό, να κάνει. Ένα χιλιάρικο δηλαδή του καθένα. Όχι, για τον Παναγιώτου είναι τα λεφτά, δεν είχε. Στον Παναγιώτου χρωστάει. Είναι κολεκτίβα. Όχι, στον Παναγιώτου χρωστάει. Μα σου έλεγα ότι είναι στην ΑΕΚ. Δεν σου είπα ότι ήταν στην ΑΕΚ κάποτε. Δεν στο είπα χθες. Εσύ έλεγε χθες ότι δεν τον χρωστάει η ΑΕΚ. Η καινούργια ΑΕΚ. Και όμως τον χρωστάει η καινούργια ΑΕΚ. Η καινούργια. 2014. Η after. Η after 2014. Έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο. Προτείνει ο Γιώργης. Προβονώ και εθνική. Ναι. Σταθερή λύση. Σταθερή λύση. Έχει και ένα άλλο. Αγγελάρας. Με Αγγελάρα είμαστε. Είναι η ενδεδειγμένη λύση. Σε αυτή τη soft εθνική χωρίς προσωπικότητα χρειάζεται ένας προπονητής ο οποίος έχει έντονη προσωπικότητα. Με Άγγελο είμαστε. Αυτό θα πουλήσουμε. Δεν ξέρω, μήπως με Άγγελο
δεν έχει νόημα να πάρουμε μέρος στα αποκριματικά, δηλαδή μια wild card στα τελικά του Euro. Wild card. Σταύρο ξεφεύγει από νωρίς. Ναι, το δούλευε ο Άρης αυτό, το wild card. Το wild card, Ευρωλίκες, wild card, ερχόντουσαν οι wild card. Έχει πει το μυθικό ο Χρύσανδος, το θυμάμαι σαν χθες, για το Λάσκαρη, ότι μέσα στην επόμενη διετία θα χτυπήσει τη Διάδα. Αν νόμιζα θα έλεγες wild card από το NBA. Όχι, όχι. Δεν ακούστηκε αυτό. Δεν ακούστηκε αυτό, όχι. Ωραία. Ωραία, αλλά ο φίλος του Τρίφωνα δεν τα κατάφερε. Ανέλαβε ο Γουλιέλμος. Έχουμε αυτά τα προβλήματα, τι να κάνουμε τώρα. Σου έχω φοβερή είδηση, τη γράψαμε χθες στο ΠΑΟΚ 24. Έρχεται ο Χιμένε, Τετάρτη, αύριο. Τι έρχεται, Χιμένε? Έρχεται στην Ελλάδα, αύριο απόγευμα. Ας το διαλόγω. Ναι, έρχεται. Τι να κάνει? Ξέρω εγώ. Να ενσωματωθεί στον πρωταθλητή Ελλάδος. Σταύρο, ο Χιμένε του βόλεϊ. Μπράβο, αγαπητοί μου. Σήμερα μου λε έρχεται ο Παπαδόπουλο. Δεν θα σκεφτώ ένα Παπαδόπουλο, ρε φίλε. Ναι, Χιμένε δεν είναι και το. Όχι, όχι. Το παιδί μας, ναι, έρχεται. Έρχεται. Ναι, ο Μανόλο νόμιζε, εκτός στο διάλογο δεν έχει παιχνίδια σε γούνδα. Και ξεκινάει και το πρωτάθλημα βόλεϊ το Σάββατο, χαρές και πανηγύρια, με 10 ομάδες. Οι δύο αποχώρησαν, εντάξει, 2 ρεπό τη βδομάδα. Δηλαδή, 2 αγώνες δεν θα έχουμε κάτι από τον Κυριακό. Και θα παίζουν τα ρεπό μεταξύ τους. Δεν ξέρω, δεν το πήγα μέχρι εκεί. Εντάξει. 10 ομάδες σε αυτό το καλλιτικό πρωτάθλημα. Με το ζόρι 10, πάλι καλά, γιατί το 9 θα είχαμε 3 ρεπό. Θα παίζουμε 6 παίκτες ή θα είναι... Ξεκίνημα, άκου τώρα, Σάββατο στις 7 για τον ΠΑΟΚ, στο τρίτο Λύκειο Κομωτινής. Ας το διάλογο. ΑΕΚ Κομωτινής ΠΑΟΚ. Τέταρτο στο διάλογο είπα. Τι έγινε? Εκεί θα γίνει το μάτς. Στο τρίτο Λύκειο Κομωτινής. Το επόμενο βήμα είναι, πώς λέγεται η ομοσπονδία? ΕΣΑΠ. Δεν ξέρω, ο ΠΕΣ, δεν είμαι και ειδικός. Νομίζω η ΣΑΠ είναι τα τρόλη. Ναι. Το επόμενο βήμα είναι, ξέρω εγώ, στην Αλάνα του Πειραιά, εκεί, της Θεσσαλονίκης. Στην πλατεία της Χάνς, στην Αριστοτέλους. Το τρίτο Λύκειο, λοιπόν, Κομωτινής, θα ξεκινήσει την πορεία του προς τον Double, ο βολεϊκός ΠΑΟΚ. Τι άλλο είχαμε, την εκπληκτική εμφάνιση Σταύρου Κόλκα, εκθέσει στο κρατικό κανάλι. Νομίζω... Με κράζουν όλοι για το κοντομάνικο. Πού να ξέρουν, Ρε Σταύρο, πού να ξέρουν. 6 φορές το έκανε. Πρώτα απ' όλα, Ρε Σταύρο, θυμάσαι από πού το πήρα. Πού να ξέρουν, Ρε Σταύρο. Βορειοκεντρική Ευρώπη, δεν είναι δηλαδή ένα πουκάμισο. Τυχαίο. Θυμάσαι από πού το πήρα αυτό? Όχι. Από το Χόρστ. Δεν πήγα που πήγε μια ωραία γκόμενα εκεί και είναι κάτι να πάρουμε. Α, ναι. Ωραία, πήραμε αυτό. Τι να κάνω. Απέδευτο λαό, Σταύρο. Δεν ξέρει. Να πώ πρέπει να επιλέγει τα ρούχα σου με βάση τι πολίτριε. Είναι μέσα και αυτό κάνουμε 30 χρόνια τώρα, αγάπη. Τι νομίζω, ότι βλέπουμε κάτι στη βιτρίνα? Ωραία. Βλέπουμε κακολαράκι και μπαίνουμε μέσα. Τι πιστεύεις εσύ ότι γίνεται? Το θέτεις πάρα πολύ ωραία, μπράβο Σταύρο. Ξεκάθαρα το θέτω. Γιατί αυτή η εκπομπή είναι η εκπομπή της ειλικρίνειας. Της αλήθειας. Τα λέμε όλα. Πρέπει να ξέρουν όλοι περί τίνος πρόκειται. Ναι. Γιατί να το κρύβουμε άλλωστε? Και δείχνεις τον τρόπο. Όλοι τώρα. Και επειδή μας ακούν και οι γυναίκες, να ξέρουν ότι οι άντρες τους, αυτό είναι το κριτήριο. Δεν θα χωρίσουμε και κανένα σήμερα. Αυτό είναι το κριτήριο ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή που να το αμφισβητεί αυτό το πράγμα. Όποιος σας είπε ότι θα κάνει στη βιτρίνα, λέει ψέματα ή γουστάρει κούκλες. Είναι ανώμαλος. Είναι ανώμαλος. Να ξέρετε, εντάξει. Ναι. Αυτή είναι η. Όταν βλέπω βιτρίνες και κούκλες, θυμάμαι τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλημέρα. 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 Γεια σου, κουκλά. Προσπαθούσα να πείσω ότι ήταν κάποιο μέσα και μπερδεύτηκε. Ναι, έγινε. Κάποτε ψήφισαν και τα δέντρα, τώρα θα ψηφίζουν και οι κούκλες προφανώς. Ήταν θεϊκό σκηνικό, από τα καλύτερα. Από τα καλύτερα. Δείχνει, ρε φίλε, το πόσο... Έχει πολλά, ρε, έχει πολλά. Δείχνει το πόσο μπασμένος είναι στα κοινωνικά στρώματα, ρε φίλε. Δηλαδή χαιρετάει. Γίνεται ένα με την κούκλα. Δεν οποιονδήποτε. Από το φτωχό Έλληνα. Που δεν έχει και γιατί να αποκλείσει τις κούκλες, ρε φίλε, γιατί. Αυτό. Δεν είναι δηλαδή κακό αυτό. Γίνεται ένα με την κούκλα, ρε παιδιά. Μπαίνει στη ψυχολογία. Πολλά τέτοια. Δεν θυμάσαι. Δεν θα πιστεύει, έχει δει την ταινία που ζωντάνευε η κούκλα. Και γινόταν και δυνατή κιόλα. Δεν ήταν καμιά καμπάζο. Δεν βγήκε δηλαδή η τούλα η χαρτορίχτρα. Δεν βγήκε μια δυνατή. Ναι, το έχει δει την ταινία. Πιστεύει ότι μέσα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πιστεύει ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Να συμβεί αυτό το πράγμα, να ζωντανεύσει κούκλα ή αυθόρμητα. Δείχνοντας το πολύ κοινωνικό του, καλό κοινωνικό προφίλ του. Ωραία. Και έτσι την κούκλα. Μιλάμε γι' αυτό και τον δείχνει τώρα ζωντανά. Καλά, εννοείται ότι το κάλμα μας το οδηγούμε εμείς πλέον. Πραγματικά. 18 τηλεοράσεις στο στούντιο, λείπει το κανάλι του Προέδρου. Προέδρου πάλι. Για μία ακόμα μέρα. Βλέπουμε Αλφα που κυνηγάει τον Πρόεδρο, Αντένα που κυνηγάει τον Πρόεδρο και Skype που κυνηγάει τον Πρόεδρο. Αυτό και στον Αντένα μία στίβη λεμόνια.
Η Ελένη Κρούζ, όχι ρε φίλε. Η Ελένη Κρούζ, δηλαδή πώς μαγειρεύει αυτή, με... όπως φαντάζομαι. Ξαδέρφη είναι... του Τόμι είναι αυτή, ρε. Ξεκάθαρα. Δείξε μας λίγο την Ελένη Κρούζ τουλάχιστον. Δείχνει τη Φέιτ, αλλά περίμενε. Τέλος πάντων. Νάτι. Ποια είναι αυτή, δεν είναι η Ελένη Κρούζ. Όχι ρε, περίμενε. Να ρε παιδιά, είμαι λαχρινή. Ποια τηλεόραση βλέπεις, αγάπη. Αυτή είναι. Αυτή ήταν η Ελένη Κρούζ. Ναι. Αυτή δεν ξέρει να κάνει ούτε αυγά. Δε τι κάνει, ρε Σταύρο. Στίβει το λεμόνι μια μισή ώρα. Δηλαδή έχει βγάλει και πορτοκάλι από μέσα του. Αυτό δεν είναι τηλεοπτικό. Είναι, ναι. Μισή ώρα να παίρνει τηλεοπτικό χρόνο για να στίβει το λεμόνι. Σταύρο κάνει προβιωτική λεμονάδα. Προβιωτική. Θα πάω να ζητήσω αύριο μια προβιωτική λεμονάδα σε ένα καφέ τη πόλη. Μια προβιωτική λεμονάδα θα ήθελα, παρακαλώ. Ο Σταύρος Κόλκας δεν είναι καλά. Αυτό το μήνυμα θα περάσει όλη την πόλη μετά. Εχθές πριν μπει στο στούντιο, έχεις φάει καμιά ρέγκα, τίποτα. Κάνα σκουμπρί. Τα νεύρα γιατί... μου. Σταύρο... Γιατί ο Τότσικας ήρθε προετοιμασμένος, γιατί αυτή είναι. Έπρεπε να πεις μια εξάδα, φέρτε. Τότσικας ήρθε προετοιμασμένος να πει μόνο υπονοούμενα για τον Πάο. Δεν ασχολήθηκε με τον άλλη ποτέ. Εγώ ποτέ. Ξέρω ότι λέτε ό,τι λέτε και υπάρχει ασπρόμαυρη παράγκα. Την είπε την αλήθεια. Την είπε την ασπρόμαυρη παράγκα. Δείχνει ότι μου λέει αυτό. Μετά την. Και το είπε και αργά-αργά. Είπε την κόκκινη, μετά η πράσινη, μετά η κίτρινη. Καταλαβαίνει την βλακία που να πει και τη λέει. Ναι, ναι, και μετά. Και μετά η ασπρόμαυρη παράγκα. Και εκεί ο Σταύρος γύρισε. Ωραία, έχω μπει. Ωραία, έχω μπει. Εγώ την είδα όλη, να ξέρει. Εντάξει. Όλο το δύο ώρα. Εγώ προσπάθησα να κρατήσω ένα επίπεδο. Ναι. Το κράτησε, νομίζω. Ξέρει ποιο είναι το κορυφαίο που συμβαίνει με του Αργέννου. Ότι συνεχίζουν να έχουν ένα αίσθημα ανωτερότητα. Ενώ έχουν πέσει τρεις φορές. Έχεις πέσει τρεις φορές. Δεν υπάρχει τίποτα σε ανωτερότητα. Ωραία. Όταν αυτό σβήσει με το πέρασμα των χρόνων, δηλαδή σε 80 χρόνια από τώρα, ωραία, αν μείνει στην κατηγορία, αν πάρει κανένα τίτλο, έγχρωμη φωτογραφία να υπάρχει σε αυτό, αν, τότε μπορεί να εμφανίσει ένα ψήγμα ανωτερότητας. Τώρα αυτή τη στιγμή είσαι κατώτερος. Έτσι δεν είναι. Τώρα περιμένω το μάτι της Κυριακής. Αυτό το Μάτι Κυριακής τριπλή. Ντέρμπι είναι, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό. Το ότι είσαι καλύτερος τέλος πάντων δεν μπορεί να αποδειχτεί σε μία νύχτα ή μία νύχτα μπορεί να φέρει και κάποια συγκυρία. Συμβαίνει στο ποδόσφαιρο αυτό. Εντάξει. Η Πλήμουθ κέρδισε. Η Πλήμουθ λέω. Η Μπράιτον κέρδισε τη United. Συμβαίνει αυτό. Δεν είναι τίποτα. Η μία νύχτα. Τα έχουμε κάνει αυτά τα λάθη. Δεν το παίζουμε έξυπνοι. Έχουμε ζήσει σεζόν μία νύχτα. Να περιμένουμε πώς και πώς τον Ολυμπιακό και από εκεί και πέρα να αδειάζει όλος ο μηχανισμός. Εντάξει, και να μην κατεβαίνουμε στο γήπεδο από εκεί και πέρα. Μέχρι πρόσφατα κιόλας. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν τα περάσαμε. Ναι. Τα περάσαμε. Τα έχουμε κάνει και εμείς αυτά τα χαζά. Μα γι' αυτό το αναγνωρίζουμε κιόλας ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ακριβώς αυτό που λέει αγάπη. Μπράβο, αγάπη. Είναι το κούρεμα, μάλλον είναι λειτουργικό. Τέλος πάντων, επειδή έχουμε κανονίσει μια συνέντευξη με τον Άνδρε Βιερίνια μετά τις 5.30, θα πάμε τώρα στο διάλειμμα αφού υπενθυμίσουμε του Ρέτζεσι Καζίνο. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Πέμπτη Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Ναι, βάλαμε και έξτρα μέρα. Ναι. Εντάξει. Οι τελευταίες εμφανίσεις. Παράταση. Έτσι λένε, αλλά. Θυμάστε το τραγούδι Παράταση και πέναλτι στην κόμενα απέναντι. Ανατροπή και πέναλτι, σε διορθώνω. Ανατροπή και πέναλτι. Ναι. Δηλαδή, τι έκανε αυτός, ναι. Τι έκανε τάκλεν στην κόμενα. Βαβακίδης. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδί. Άσε ρε αγάπη τώρα. Τι είναι αυτό, ρε. Τεμέτερον είναι ρε αγάπη. Πού να μην είναι και τεμέτερον. Τεμέτερον. Δεν ξέρω σε ποιο σύλλογο από τους 5.000 συλλόγους ποντίων. Νομίζω, κοίταξε, είναι μέσα στους top 10 πόντιους καλλιτέχνες που έχει βγάλει η ανθρωπότητα. Δεν είναι ο Βαβακίδης. Τι λες, παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι ένας δύο. Το βίντεο κλιπ ήταν δυνατός. Υπήρχε και βίντεο κλιπ. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με Αντελίνο Βιερίνια. Και πάμε λοιπόν στον αρχηγό μας. Ένας από τους ελάχιστους παίκτες του ΠΑΟΚ που πρόλαβαν τα ΠΑΟΚΑΡΙΣ στην προηγούμενη φορά που είχαν συναντηθεί οι δύο ομάδες. Άντρε, καλησπέρα. 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 Σε τι κατάσταση βρίσκουμε? Σε καναπέ. Καλό αυτό. Καλό. Δεν έχει προπόνηση σήμερα? Έχουμε. Απόϊμα. Πες μου ότι ήταν πολύ καλό για εσάς, καλή για εσάς αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος, γιατί κακά τα ψέματα μαζέψατε πάρα πολλά δύσκολα παιχνίδια στο πρώτο διάστημα της σεζόν. Ναι, μπορούμε να πούμε αυτό, ότι είχαμε και πολλά και δύσκολα παιχνίδια, πολλά ντέρβι ευρωπαϊκά, οπότε για κάποιους παίκτες ήταν καλό γιατί δεν είχαμε και εθνικές. Αλλά κάποιος άλλος ήταν και ακόμα είναι δύσκολο γιατί έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια τώρα και
τη National League, οπότε, αλλά γενικά για μας ήταν καλό για να ξεκουραστούμε λίγο. Λέει, κάποιος υπολογίζει όταν βλέπει μια ποδοσφαιρική ομάδα ότι κουράζονται γιατί παίζουν τα παιχνίδια. Εξήγησε λίγο πώς είναι να είσαι συνεχώς σε μια ψυχολογική πίεση, άσε το την κούραση στα πόδια, στα χέρια. Το ψυχολογικό δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό? Πολλές φορές είναι πιο σημαντικό το ψυχολογικό παρά το σωματικό. Αλλά νομίζω σε ψυχολογία είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί σε όλα αυτά τα παιχνίδια, στα δύσκολα που είχαμε, βγήκαμε νικητές, οπότε στη ψυχολογία είμαστε καλά. Σωματικά νομίζω ότι κρατούμε και εμείς λίγα ξεκούραση. Όπως είχε πει προηγούμενος ότι κάποιος από εμάς δεν είχε αυτή τη τύχη γιατί είχαν τις εθνικές. Αλλά νομίζω και αυτούς στις επόμενες μέρες μπορούν να έχουν χρόνο να ξεκουραστούν. Αλλά για μας, μπορώ να πω για μένα τουλάχιστον, είναι πιο ευχάριστο να έχεις πολλά παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι είσαι στην Ευρώπη πρώτα απ' όλα. Και συμβαίνει ότι παίζεις. Είναι πιο καλό να παίξεις συνεχόμενο και δεν έχεις τόσες προπόνησης. Οπότε για μένα προσωπικά είναι καλύτερα. Η ομάδα πάει την Κυριακή στο Χαριλάου και τα περισσότερα παιδιά που βρίσκεστε στην ομάδα δεν έχετε παίξει ποτέ απέναντι στον Άρη και στην έδρα του. Γιατί έγινε το παιχνίδι Κυπέλλου τώρα, αλλά ήταν κάπως αδιάφορο, είναι η αλήθεια. Πώς μπορείς να εξηγήσεις στα παιδιά, κυρίως τους ξένους, το τι θα αντιμετωπίσουν εκεί? Κοίτα, χωρίς να παίξεις μέσα στο Χαριλάου με τον Άρη, είναι δύσκολο να τους εξηγήσεις τι συμβαίνει και τι πρέπει να περιμένω από αυτά τα παιχνίδια. Πρέπει να ζεις. Αλλά σίγουρα με κάποιο τρόπο θα βρούμε η λήξη για να μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι τα νέα παιδιά που δεν έχουν παίξει αρκετές ντέρμπις έχουν δείξει ότι με αυτά που ακούνε, που βλέπουμε, καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό για όλοι μας σαν ομάδα και για τους φύλακλους. Φυσικά θα πάμε για την νίκη μέσα στο Χαριλό. Αντρέ, το έχεις ξεχάσει το παιχνίδι με το Σπάθα? Έχουν περάσει 8 χρόνια ή ακόμα το θυμάσαι, μιας και μιλάμε για Άρη? Ποιο, αυτό που... Το παιχνίδι, ναι, την χρονιά που δεν σας αφήνει να περάσετε το κέντρο, εκείνο. Πού? Τη σεζόν 9-10. Με την κίτρινη κάρτα, με την κίτρινη κάρτα στον Πάμπλο, ναι. Και την αποβολή σου, χωρίς να κάνεις τίποτα. Έχουμε δάσει 2-0 και 2 κόκκινες κάρτες, δεν ήταν, το Σνάφνερ και δικά μου. Ναι, που δεν είχε κανένα φάουλ και βγήκε με κόκκινες κάρτες, πάνε. Ξέρεις... Ναι, φυσικά θυμάμαι σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Δεν ξεχνάω αυτό που έγινε με το Κονσεσάου, στα κόρνερ, δεν έχω ξεχάσει πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα ξεκινάει στο πρωτάθλημα που είναι ο βασικός στόχος με το 6-6. Κάτι το οποίο καλύτερα δεν γινότανε. Θεωρείς ότι τώρα πλέον η ομάδα θα είναι πιο απελευθερωμένη ή υπάρχει και ο φόβος μήπως τέλος πάντων μπει πιο χαλαρά στα παιχνίδια? Γιατί έχει αυτήν την... Όχι. Φόβο σίγουρα δεν υπάρχει αυτό το φόβο, γιατί έχουμε το στόχο μας. Φυσικά θα είναι δύσκολο να τελειώνεις ή να πας μέχρι το τέλος της σεζόν μόνο με νίκες, αλλά το στόχο μας είναι σε κάθε παιχνίδι ή παιχνίδι προς παιχνίδι να σκεφτόμαστε για την νίκη και να δουλέψουμε και να παλεύουμε για την νίκη. Αυτό έχουμε δείξει και αποδείξει μέχρι σήμερα. Οπότε το στόχο μας είναι αυτό. Φυσικά σε κάποια παιχνίδια θα είναι πιο δύσκολο το αποτέλεσμα, γιατί κακά στα ψέματα, στη κούραση, στα ψυχολογικά που έλεγες εσύ προηγουμένως, και είναι διαφορετικά παιχνίδια. Φυσικά να παίξεις ένα ντέρμπι μέσα στο Χαριλάου ή μέσα στο Καραϊσκάκι ή στο Βάκα είναι διαφορετικό να παίξεις ένα παιχνίδι στη Λεβαδιά, στη Γιάννενα, σε τέτοιο κήπεδο. Οπότε το ξέρουμε και είναι και αυτά τα παιχνίδια σημαντικά,
Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πολύ καλά ψυχολογικά και να έχουμε αυτό το στόχο να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Γιατί κακά στα ψέματα υπάρχουν παιχνίδια που θεωρητικά είναι πιο εύκολα, αλλά μπορεί να είναι αυτά τα παιχνίδια που θα χάσουμε αυτούς τους βαθμούς που δεν θέλουμε να χάσουμε, γιατί δεν θέλουμε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Θα πάτε στο Χαριλάου παίζουν με τον διαιτητή της αναμέτρησης να είναι ξένος. Μέχρι τώρα, όποτε υπήρχε ξένος διαιτητής σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ, η ομάδα κέρδισε. Θεωρείς ότι αυτό σας δίνει μια καλύτερη ψυχολογία? Δεν μας δίνει καλύτερη ψυχολογία, αλλά μας ηρεμήσει περισσότερο. Γιατί ό,τι έχουμε δει σε όλα τα ντέρμπι που έχουν ξένη διαιτησία, τα πράγματα δεν είναι όπως είναι στα άλλα παιχνίδια. Έχουμε δει τα offside που μας έχουν δώσει με Έλληνες διαιτητής, έχουμε δει κάρτες που δεν έχουμε δώσει στους αντιπάλους μας. Και μετά βλέπεις στα παιχνίδια, στα ντέρμπι με ξένους διαιτητής, κάτι διαφορετικό. Δεν είναι κάτι που μας ηρεμεί ή μας φοβάνει με Έλληνες ή ξένους, αλλά σίγουρα θα ξέρουμε ότι θα έχουμε μια, τουλάχιστον μπορώ να πω όχι καλή, αλλά το ξέρουμε ότι θα είναι για τις δύο εβδομάδες καλό. Αυτό όπως και να έχει, σας βγάζει από το μυαλό το πώς θα σφυρίξει ο διαιτητής. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν σφυρίζει Έλληνας, πάντα σκέφτεσαι τι είναι αυτός και τι κάνει αυτός και τι μας έχει κάνει. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Και δεν έχουμε αποδείξεις. Αν τα πας να δεις τα παιχνίδια που έχουμε παίξει με Έλληνες διαιτητής, μπορείς να δεις πόσα offside, πόσα foul, πόσα κάρτες που δεν έχουν δώσει αντιπάλους. Το πέναλτι στο Ζαμπά. Αν ήταν ανάποδα, είχε κόκκινες κάρτες, ήταν δύο παιχνίδια εκτός και δύο πράγματα. Οπότε μόνο από αυτό η εικόνα που έχουμε δείχνει αυτό που λέτε εσείς. Δεν χρειάζεται να πω και εγώ κάτι, φαίνεται. Στο μυαλό σας έχετε ποτέ ότι ο ξένος σφυρίζει λιγότερο, δηλαδή να πέφτεις λίγο πιο δύσκολα, να μην κυνηγάς το φάουλ, να κοιτάς τέλος πάντων να είσαι πιο πολύ μες στο παιχνίδι? Δεν συμβαίνει και αυτό? Γιατί μας βοηθάει το διαιτητής. Ναι. Αν στιγμή που βλέπεις ένας διαιτητής ότι το παραμικρό ή κάθε πέσμα σφυρίζει, mm-hmm. και εσύ ή και το αντιπάλος το βλέπει αυτό και το κάνει. Αν το βλέπεις ένας διαιτητής που έρχεται και το παραμικρό δεν σφυρίζει, θα λέω εντάξει, αυτός είναι σοβαρός, άσε να παίξεις και εγώ σοβαρά. Ναι. Δηλαδή σε βοηθάει. Και βοηθάει και τον κόσμο να δει καλύτερο παιχνίδι. Αυτό είναι η ουσία. Βλέπεις καλύτερο παιχνίδι, βλέπεις καλύτερο ποδόσφαιρο, βλέπεις μάχες, ωρίς να περιμένεις κόκκινες κάρτες και φάουλα από πουθενά. Έχουμε δύο θέματα σαν ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι ο τραυματισμός του Μαουρίτσιου, που κακά τα ψέματα είναι σημαντικός παίκτης για την ομάδα. Και είναι και το φόρτωμα του Πέλκα, ο οποίος έχει παίξει σχεδόν όλα τα παιχνίδια και όλα τα παιχνίδια της Εθνικής, πλην το παιχνίδι στον Όφη. Θεωρείς ότι σε αυτό το κομμάτι μπορεί η ομάδα να έχει κάποιο θέμα ή θα βρεθούν οι λύσεις? Είναι δύο πολύ σημαντικούς παίκτες για μας. Όπως είναι όλοι, αλλά στα κακά ψέματα είναι δύο παίκτες που είναι βασικοί σχεδόν όλα τα παιχνίδια μέχρι σήμερα. Φυσικά ο Πέλκας είναι ένας που έχει, αν δεν έχει κάνει όλα τα 90 λεπτά κοντά από αυτά θα είναι. Και το Μαουρίτσιο είναι ένας παίκτης που είναι στο κέντρο, που είναι το πιο σημαντικό σημείο σε κάθε ομάδα. Φυσικά θα έχουμε ή θα βρούμε λήξη για το Μαουρίτσιο. Ό,τι θα είναι δύσκολο θα είναι, αλλά θα έχουμε λήξη στην ομάδα. Και από το Πέλκας είναι αναλόγως πώς θα νιώθει το παίκτη. Δηλαδή μπορείς να πεις ή μπορείς να δεις ότι έχει κάνει 90 λεπτά σχεδόν όλα τα παιχνίδια, αλλά θα νιώθει καλά το παίκτη. Αυτό θα πάει πολύ πώς νιώθει το σώμα του. Αλλά νομίζω ότι έχει την εμπειρία αυτός να μπορεί να βλέπει και να συζητήσει με τον προπονητή και με τους ιατρούς αν θα χρειαστεί ή όχι ξεκούραση. Δεν λέω τώρα για τον Άρης, γενικά. Ναι. Οπότε έχουμε σίγουρα λήξεις σε αυτά.
Τον Άρη τον έχεις δει? Έχουν στο παιχνίδι το δικό μας. Κύπελο. Πώς μπορείς να τον αναλύσεις όσο τον είδες, τέλος πάντων? Αυτό που έχω δει ότι από το κέντρο και μπροστά έχουν πάρα πολύ καλούς παίκτες. Ένας προσωπικά γνωρίζω πολύ καλά. Τον Γκάμα. Είχαμε 6 παίκτες στην Πορτογαλία, σε εθνικές και στο Πόρτο. Τεχνικό παίκτη, το γνωρίζω πολύ καλά. Αλλά νομίζω ότι αν θα κάνουμε ή αν θα έχουμε ή θα κάνουμε αυτό που δουλεύουμε σε όλες αυτές τις εβδομάδες για αυτό το παιχνίδι, έχουμε το παιχνίδι. Αγάπη, θέλεις να ρωτήσεις κάτι? Εγώ το απάντησε πριν, για τους ειδητές ήθελα περισσότερο και όχι για το αν συμφωνεί ή διαφωνεί για τους ξένους ειδητές, ήθελα γενικότερα για το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι και πόσο τους βοηθάει όλο αυτό το πράγμα όταν μπαίνουν στο γήπεδο σαν ποδοσφαιριστές, σαν άνθρωποι πάνω απ' όλα. Αυτό άλλο το απάντησε πριν. Ναι. Για κάτι μου έλεγες για σχολεία και τέτοια, αυτό εννοούσα. Α, ναι. Ήθελα να ρωτήσω πραγματικά, επειδή ήταν πάρα πολύ ωραίο το ποστάρισμά σου στο ξεκίνημα της χρονιάς, της σχολικής χρονιάς, και το είχαμε σχολιάσει όλοι μας γενικότερα για την μικρή σου την κορούλα. Πώς είναι έτσι να την έχεις μέσα στο σπίτι, πώς είστε? Ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ γλυκό. Έχουμε και γυναίκες, βλέπεις. Έχει αλλάξει. Ήταν δύσκολο σχολική χρονιά, αλλά φέτος είναι καλύτερα. Δηλαδή νομίζω κάθε χρόνο θα γίνει καλύτερα. Αλλά έχει πολύ πλάκα, γιατί τα πρωινά είναι πολύ δύσκολα. Είσαι λίγο χασομπαμπάς, εσύ έχουμε δει που την είχες φέρει και στο γήπεδο. Μ' αρέσει πολύ το σουράκια, το σχολικό, τη σχολή. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά δεν αρέσουν να ξυπνάνε τόσο νωρίς να πάνε στη σχολή, αλλά δυστυχώς αυτό πρέπει να κάνει. Αλλά αυτό το πρωινό για μένα είναι το ότι καλύτερο υπάρχει. Δηλαδή να ξυπνήσει μαζί της, να τρώμε το πρωινό μας και να την κατεβάσω για το σχολικό. Η καλύτερη αποφόρτιση. Ναι, σίγουρα. Άντρε, ρωτάει εδώ ένας φίλος, αν είσαι ικανοποιημένος από τη δική σου εικόνα. Εγώ θα θυμηθώ βασικά ότι και πέρσι όλη η ομάδα τέτοια περίοδο, φέτος κερδίζει βέβαια, δεν είχε φτάσει στα επίπεδα απόδοσης που έφτασε από τη μέση και μετά. Είναι γενικό το γεγονός ότι και στις δύο χρονιές στην ίδια περίοδο δεν έχει ο ΠΑΟΚ την ισορροπία που είχε προς το τέλος, ή απλά ήταν πολλά τα παιχνίδια και κάπου έπρεπε να κάνετε και μια διαχείριση? Νομίζω, εγώ μπορώ να σου πω ότι η παρουσία μου τα τελευταία δεν είναι ότι είναι τα καλύτερα φυσικά, αλλά εγώ προσπαθώ να κάνω αυτό που με ζητάνε. Όλοι ξέρουν ότι τι θέλω εγώ, όλοι γνωρίζουν ό,τι θέλω, αλλά στις αρχές της σεζόν πάντα είναι όχι μόνο εγώ ή μόνο το ΠΑΟΚ, όλες τις ομάδες έχουν πάντα τις δυσκολίες τους. Αλλά τη διαφορά που είχαμε από την περσινή σεζόν και τη φετινή είναι αυτό, ότι φέτος έχουμε το αποτέλεσμα. Γιατί παίζουμε για το αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε να παίξουμε για να δείξουμε ότι εγώ ή ο κάποιος άλλος είναι το καλύτερο. Και θέλουμε να τελειώσουμε τη χρονιά φέτος στην πρώτη θέση. Οπότε προσπαθούμε να παίξουμε πιο πολύ για το αποτέλεσμα παρά από την ομορφιά του ποδοσφαίρου. Βλέπετε τι γίνεται σε άλλες ομάδες. Τώρα, παραδείγματος χάρη, μετά τα όσα γίναν πέρσι και ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με καμιά 9, 10, 12 βαθμούς, πόσους χάσαμε πέρσι? Τέλος πάντων, φέτος η ΑΕΚ τώρα. Ναι, φέτος η ΑΕΚ μετά την ήττα της από τον ΠΑΟΚ και μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό έχει και μία αφαίρεση βαθμών. Πώς πιστεύεις θα το διαχειριστούν αυτό το πράγμα? Είναι εύκολο? Αν θα αυτή τη σεζόν είναι μόνο μείον 3, είναι εύκολο. Αν θα μας ρωτήσεις αν ήταν εύκολο για μας πέρσι με τόσους μείον βαθμούς, ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά δεν ξέρω πώς θα μπορώ να το κάνω, γιατί είναι μείον 3, εντάξει. Δεν φτάσανε ακόμα στα μείον πόσο που είχαμε πετύχει πέρσι. Αλλά φυσικά το μείον 3 συν τα αποτέλεσμα της τελευταίας δύο παιχνίδες φυσικά δεν είναι καλό. Ναι. Αλλά είναι κάτι που πρέπει αυτούς να συντηρήσουν. Εγώ
από έξω μένα είναι εύκολο να σκεφτώ ή να συγκριστώ, γιατί εγώ κοιτάω η ομάδα μου και να θέλω να είμαστε εμείς καλά και τα υπόλοιπα μετά να συζητήσουμε πώς θέλουν και πώς μπορούν. Σαν άνθρωπος δεν πιστεύεις ότι η ζωή κάνει κύκλους, δηλαδή όταν έχεις κάνει κάτι κακό θα το βρεις μπροστά σου? Σίγουρα. 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 Δεν ξέρω αν είναι ή να έχουν αυτό τώρα να γυρίσει πίσω αυτούς. Γιατί αν είναι να γυρίσει πίσω αυτούς, τα μείον τρεις νομίζω για μένα είναι λίγο. Τα όσα γίναν πέρσι, Αντρέ, συνεχίζετε να τα κουβεντιάζετε στα αποδυτήρια ή τα έχετε αφήσει πίσω? Όχι. Και απλά έχουμε. Βλέπετε τη φετινή χρονιά? Έχουμε αφήσει πίσω από τη στιγμή που τελείωσε τη τελευταία σεζόν, που την άρχισε αυτή τη φετινή. Αλλά φυσικά ένα πράγμα είναι να αφήσει πίσω, αλλά πράγμα είναι να ξεχάσει. Να ξεχάσει είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι θέμα που μιλάμε μέσα στην αποδυτήρια. Με ρωτάνε φίλοι του μπάσκετ εδώ του ΠΑΟΚ. Να σε ρωτήσουμε για το μπάσκετ. Το έχεις ή πας εκεί από κάτω και τα βάζεις μόνο? Εντάξει, έχει πάει πολλές φορές. Αν σουτάρεις δηλαδή από 5 μέτρα. Θα σουτάρω, ρε φίλε. Εγώ ναι. Δεν έχω μόνο το ύψος. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, εντάξει. Έχουν παίξει ο Tyron Box και ο Spud Webb που έπαιζαν στο NBA. Ήταν 1,68 και 1,73. Περισσότερο είσαι εσύ. Εντάξει, αυτό στο NBA είναι, ρε φίλε. Έχει ταλέντο. Εντάξει, εγώ μου αρέσει ένα πράγμα. Να σου αρέσει κάτι, αλλά να έχεις ταλέντο. Εγώ ταλέντο στο μπάσκετ δεν έχω. Και η Πορτογαλία δεν φημίζεται για το ταλέντο της στο μπάσκετ. Ναι, ναι, γιατί είναι όλο ψηλή εκεί. Εθνική Πορτογαλία παρατηρείς τελευταία, παρακολουθείς? Ναι. Πολλά γκολ τρώει ο Φερνάντο, φίλε. Πολλά γκολ τρώει ο Φερνάντο. Τι έχει πάθει? Τρώει. Τρώει, αβάζει, αλλά τρώει και πολλά. Ένα βάζει. Αυτό είναι το θέμα του. Δεν μ' αρέσει να τρώει, αλλά ευτυχώς βάλουν και αυτούς. Οπότε, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι στεναχωρημένος με τις νίκες, αλλά σίγουρα είναι πράγματα που δεν μ' αρέσει να τρώει τόσα γκολ. Είναι το πιο σίγουρο. Μας έχει αρρωστήσει τόσο πολύ που βλέπουμε το παιχνίδι, κερδίζουν 3-2 και είμαστε σίγουροι ότι θα βάζει γκάζια για τα δύο που έφαγε. Σίγουρα, σίγουρα. Απίστευτο. Όχι για τα τρία που έβαλε. Ναι, ναι, εννοείται. Τα δύο που έφαγα. Μιας και πιάσαμε τα... Ναι, αλλά αυτό είναι normal, νομίζω. Τα διεθνή, πιστεύεις, Αντρέ, ότι ο ερχομός του Ρονάλντο στη Γιουβέντους μπορεί να αλλάξει λίγο τα δεδομένα στο Champions League? Μακάρι, φίλε. Πώς τα βλέπεις? Μακάρι, γιατί το έχω σε εκτιμή. Γιατί, εντάξει, είχε μια ομάδα από πίσω σίγουρα, γιατί κανένας μπορεί να κερδίσει από μόνος του. Αλλά φαίνεται ότι θα του η Ραμερίδα το λείπει το Ρονάλντο. Και νομίζω είναι ένα προαίτημα για τη Ιουβέντους να το έχουν στη φετινή σεζόν για Champions League. Γιατί όπως τους φαίνεται στο πρωτάθλημα θα είναι δύσκολο να κάποιος να το κερδίσει το Ιταλικό πρωτάθλημα, η Σέρια. Αλλά μακάρι, γιατί και το Ρονάλντο και η Ιουβέντους του έχουν κάνει τελευταία χρονιά αξίζουν να κερδίσουν ένα Champions League. Έχουμε και... Φεύγει ο Ρονάλντο και πάει στην Ιουβέντους γιατί η Ρεάλ αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να φύγει. Ένας παίκτης φεύγει, δεν φύγαν 10, ρε φίλε, ένας έφυγε. Εντάξει. Ναι. Και ξαφνικά η Ρεάλ από εκεί που είναι μια ομάδα η οποία ξέρει τι θέλει μες στο γήπεδο, έχει αποτελεσματικότητα, έχει ποιότητα κτλ. Βγάζει μια μιζέρια, βγάζει μια φοβία απίστευτη. Μπορεί ο ηγέτης από μόνος του, ένας άνθρωπος, να φύγει και να αλλάξει τόσο την ψυχολογία ενός γκρουπ? Εγώ διάβασα, δεν νομίζω ότι ήταν χθες, νομίζω το ένας παλιός προπονητής, Σούστερ. Ο Μπερτ Σούστερ, ο Γερμανός. Yeah, ναι. Ότι δεν έφυγε μόνο ένας παίκτης, έφυγε ένας που τρελανόταν να βάζει γκολ. Κάποια στιγμή, νομίζω μετά από τόσα χρόνια, η Ρεάλ Μαδρίτη πέρασε τέσσερις αγωνιστικές χωρίς να βάλει γκολ. Οπότε, αυτό που είχε το Ρονάλδο, που νομίζω ότι θα λείπει σίγουρα 100% στη Ρεάλ Μαδρίτη, είναι αυτό. Ο παίκτης που θέλει να κερδίζει όλα τα παιχνίδια, στις προπόνησεις, στα φιλικά και κάτι διαφορετικό από όλους. Δεν θέλω να παίξω όλα τα παιχνίδια.
μπάσκετ που παίζει με το τελευταίο στη βαθμολογία. Αυτός νομίζω είναι ότι θα τον λείπει τώρα στη Real Madrid. Είναι ένας παίκτης που θέλει αποτέλεσμα. Ή φέρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο που θέλει, φέρει. Και ξέρει να το φέρνει κιόλας. Και ξέρει. Αυτό είναι το θέμα. Και εγώ θέλω την Kate Moss. Αλλά αυτό είναι θέμα της Real Madrid. Ναι. Αλλά δεν μπορείς, ε. Και εγώ. Αλλά εγώ έχω τη δικιά μου Kate Moss. Και εγώ έχω μια δικιά μου, αλλά μάλιστα και η Kate Moss δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να έχουμε όλα, δεν είναι. Δεν γίνεται. Κάνουμε αγώνα, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, είναι η αλήθεια. Τι θα σε ρωτήσω τώρα. Κάτι για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πάλι, είναι η αλήθεια. Επειδή μιλάμε για έντονες προσωπικότητες και για παίκτες που θέλουν να κερδίζουν και κάνουν τα πάντα γι' αυτό, στα πλαίσια του ποδοσφαιρικά. Στον ΠΑΟΚ, ποιος ήταν αυτός που ήταν έτσι, ή γενικά στην καριέρα σου και στη Βόλφσμπουργκ μετά, που ήταν τέτοιος παίκτης, όχι στο επίπεδο του Κριστιάνου. Τέτοιος. Ναι, αλλά που είχε την τρέλα. Είχες δίπλα σου, είχες και δίπλα σου, Κουσέισαο. Κουσέισαο δεν έχω δει, όχι χειρότερος, δεν λέω χειρότερος, αλλά δεν έχω δει τέτοιος παίκτης με την εμπειρία που είχε, με αυτό που είχε κερδίσει, τις ομάδες που έχει παίξει και να έρθει στο ΠΑΟΚ, στο τέλος της καριέρα του. Και να βρει ένα, να το βρει τον άλλο, να κερδίζει ένα απλό, δεν λες απλό, ένα παιχνίδι μέσα στην προπόνηση. Δεν έχουν ξαναδεί τέτοιο άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο είναι αυτό που είναι. Γι' αυτό το λόγο έχει κερδίσει αυτός που έχει, αυτό που κέρδισε και έπαιξε εκεί που έπαιξε. Γιατί τον είχε αυτό μέσα του. Δηλαδή έχω άλλους, αλλά αυτό που μου έμεινε ήταν αυτός. Δηλαδή δεν μπορούσε να χάσει, ρε φίλε, ούτε στα χαρτιά. Ναι. Αν έχασε τα χαρτιά, ρε φίλε, το ήξερες ότι το τραπέζι θα γύρισε σίγουρα. Αληθεύει ότι μετά από είτε σας έπαιρνε ένα τηλέφωνο. Α? Ότι όταν χάνατε σας έπαιρνε ένα τηλέφωνο, αληθεύει αυτό. Τι έγινε, τι να γίνει. Μασαλά. Τρελά. Εγώ μιλούσα μαζί του τώρα πριν στην Μπενφίκα και την πρώτη πράγμα που μου έλεγε ήταν σε παρακαλώ πάτησε τους. Δεν με νοιάζει πώς θα κάνεις. Δεν με νοιάζει τι θα κάνεις. Κάντο. Σε παρακαλώ. Αγαπιούνται αυτοί μεταξύ τους. Εν τω μεταξύ, ναι, πάρα πολύ. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι γινότανε. Όταν πήγαμε στην Πορτογαλία, μιλάμε για μίσος πραγματικό. Δηλαδή, ο ένας πραγματικά. Και έχουν και θέματα. Θεωρεί ο ένας ότι στείνει τον άλλον. Τέτοια πράγματα, για χοντράδες. Αφ, καλά. Δεν έχει τίποτα. Αντρέ, μια και λέμε για... Βλέπεις τίποτα. Ναι. Φαντάζομαι ότι εγώ πήγα εκεί με τον ΠΑΟΚ και μου έλεγαν τι θέλεις ρε, εδώ δεν είναι ο Πόρτο. Ναι. Φαντάζομαι τώρα, μιλάμε τώρα για Champions League με Benfica ΠΑΟΚ και θυμήθηκαν ότι τότε που έπαιζε στο Πόρτο ότι ξέρεις κάτι, εδώ δεν παίζεις με τον Πόρτο. Φαντάζομαι. Μια και λέμε για Benfica, Αντρέ, όταν βλέπεις Champions League σκέφτεσαι τι δεν πήγε καλά ή απλά υπάρχει παραδοχή ότι δεν τον πάω έτοιμος να μπει στους ομίλους και θα είναι περισσότερο έτοιμος ενδεχομένως στην επόμενη σεζόν. Κοίτα, δεν είναι ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι είχαμε τα παιχνίδια, είχαμε στην εμπειρία, είμαστε έτοιμοι να πούμε. Αλλά αν θα πας να συγκρίνεις τα παιχνίδια που έχουμε κάνει εμείς, τις αντιπάσεις που έχουμε κάνει εμείς και έχει κάνει, μπορώ να πω, δεν το συζητάμε, ναι. Δεν συζητάς. Αλλά φυσικά η ομάδα, η Μπενφίκα που πέρασε, έδειξε και δεν χρειάζεται να δείξει, αλλά έδειξε ότι έχει πιο πολλά εμπειρία από εμάς. Είδαμε και το παιχνίδι με την ΑΕΚ, που αν χρειαζόταν το παιχνίδι, νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό, γιατί στα 15 ήταν 0-2. Αν θα χρειαζόταν στο παιχνίδι, νομίζω ότι ήταν διαφορετικό. Ναι. Και μετά με τις λιγότερες 45 λεπτά μπορούσαν να κερδίσουν κακόμα το παιχνίδι. Οπότε από εκεί φαίνεται η εμπειρία που έχουν και η μεγάλη ομάδα είναι. Οπότε νομίζω ότι πολλά πράγματα έφτιαχε. Εμείς αν παίξαμε, ήταν, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν... ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι ήταν πολλά πράγματα.
Άντε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σου πούμε καλή, καλή επιτυχία την Κυριακή και όχι μόνο και στη συνέχεια της σεζόν βέβαια, δεν είναι ένα παιχνίδι, δεν είναι ένα παιχνίδι είναι αυτό, ακολουθούν και άλλα πολλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα και τι να πω, να σηκώσουμε ένα πρωτάθλημα να μας φύγει, τελευταία φορά που το σηκώσαμε, δεν είχες γεννηθεί, κάτσε πότε. Το 85. Το 85, ναι. Άρε. Γεννήθηκε στην επόμενη χρονιά. Είσαι για ένα χρόνο. Τέλος πάντων, όλα καλά να πάνε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Τι ωραίος τύπος. Πραγματικά δηλαδή. Τον ακούς και... Άκουγα τη Σοφιερίνη, επειδή είναι δικό μας παιδί ουσιαστικά. Τον φέραμε εδώ μικρό, εξελίχθηκε. Πήγε, έπαιξε σε υψηλότατο επίπεδο, γύρισε. Είναι εδώ αρχηγός ομάδας, είναι κομμάτι μας. Ξέρει πως σκεφτόμαστε, ξέρουμε πως σκέφτεται, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε ιδιαίτερα. Και ο ίδιος, επειδή εγώ είχα κουβέντα μαζί του στο πλάνο, το γυμνούσα με τη Λευκορωσία, δεν ήταν ικανοποιημένος από τον εαυτό την αλήθεια. Τελευταία, έχει επίγνωση, δεν είναι από αυτούς που ωραιοποιούν την κατάσταση. Φαίνεται κιόλας. Ναι, αλλά ξέρουμε ότι και όλη η ομάδα πιέστηκε πάρα πολύ. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να την στηρίξουμε ακόμα πιο δυνατά για να πάει στο... στο επόμενο κομμάτι των υποχρεώσεων της όπως πρέπει και νομίζω ότι και αυτό θα ανέβει και όλοι θα ανέβουν και θα παρουσιάσουμε μια καλύτερη εικόνα σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα που ήρθαν μέχρι τώρα και είναι σε απόλυτο βαθμό. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Πώς μπορείς να διαλύσεις τα πάντα σε ένα δευτερόλεπτο αστέρι μου, εντάξει. Ωραίο θα ήταν αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Θα έμενε για πάντα, πιστεύω. Τέλος πάντων, είναι και 20, 1 και 20. Τρέχει, χορηγός της δεύτερης ώρας. Ποιοι είναι, αγάπη. Στίχημα.gr, Σταύρο. Στίχημα.gr. Θα πούμε σήμερα, μπας και κρεφάρουμε λίγο. Λιγάκι. Πραγματικά πρέπει να πιάσεις αυτό. Μετά το κλεισμένο ναυάγιο. Μετά το κλεισμένο ναυάγιο. Λοιπόν, μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή, βρίσκετε τις καλύτερες αποδόσεις και κερδίζετε και φτύκας φυσικά, πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο και οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5-6 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Απόλλων ως 37-39 στην κάτω τούμπο πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 905-503. Μην ξεχνάμε πάντα στο Έτσι Καζίνο Παρασκευή Σαββατοκυριακή ο Πλούταρχος και παράταση 4 μέρες από την επόμενη Πέμπτη Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή, άλλες 7 συνολικές παραστάσεις του Γιάννη Πλούταρχου, όπως λέγεται το... Όλα σε σένα τα βρήκα. Όλα σε σένα τα βρήκα. Με χορευτές, με παλέτα. Θα μπορούσα παλέτα. Να χορεύω, ρε φίλε, όταν έψαχνα τον αντικαταστάτη του Ερίκου. Λέω, ρε, τι γίνεται. Δεν θέλω να το κάνω εικόνα. Ζεμπεκιά θα το έκανες. Δεν θέλω να το κάνω εικόνα. Πραγματικά, ρε φίλε. Και την Πέμπτη το μεγάλο πάρτι στο Θέατρο Βεργίνα με τον Κίκο Ναβάρο, όχι την Μπαρτσελόνα. Ή δεν έπαιζε. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Ναι, παίζει και μουσική, δεν τα μάθεις. Σταμάτησε τον μπάσκετ και ανέλαβε... Από τους κορυφαίους Ισπανούς μουσικούς και προτεργάτες της μουσικής dance στην Ισπανία. Το Ρέτζεσι το οποίο κάνει εκπληκτικά event, εντάξει. Ό,τι και να λέμε. Ναός τον event. Ναός. Έτσι. Η τούμπα τον event. Κανονικά. Πες το έτσι. Κανονικά. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι παίζει η Αίγυπτος. Και υπάρχει μια... Με Ζουαζιλάνδη, Ρεβάνς. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μια νέα δήλωση του Βάρντα χθες. Εμπτήσει κιόλας. Δηλαδή, εμπτήσει έδωσε συνέντευξη. Καλά, εμπτήσει έδωσε μηνύματα. Δεν είναι... Καλά, αυτό δεν είναι δύσκολο. Αυτά μένα το ξέρετε. Θα ξέρω ποιος έφταιγε. Σταύρο, απορώ πως δεν πήγες να του πάρεις το κινητό από το χέρι, αλλά τέλος πάντων. Γιατί λέω, εντάξει, δεν είναι... Είναι θεός, είναι μια θεότητα. Απλά... Hello, είμαστε στον αέρα. Στον αέρα. Τρώει φρίκες ο Σταύρος όταν βλέπει κάποιον κινητό εμπτήσει. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω, εντάξει. Ναι. Να συνημερώσω, Σταύρο, ότι πολλές εταιρείες έχουν και Wi-Fi εμπτήσει. Ναι, ξέρω. Εντάξει. Αλλά δεν είναι για να το ρισκάρουμε. Τέλος πάντων, έκανε μια δήλωση χθες ο Άρντα στην Αίγυπτο σχετικά με το λόγο που δεν παίζει στον ΠΑΟ και την κατάσταση γενικότερα εδώ πέρα. Θέλει να σου διαβάσει τι είπε, για να έχει εικόνα και ο κόσμος. Ναι. Είπε ο Άρντα, όλα πήγαιναν καλά. Αλλά τελευταία προπονητής δεν είναι ικανοποιημένος από τον τρόπο παιχνιδιού μου. Δεν ξέρω γιατί. Από την πλευρά μου προσπαθώ να προπονούμε όσο καλύτερα γίνεται πάντα. Είμαι ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όποτε μου ζητηθεί να παίξω, θα το κάνω. Θα προσπαθήσω να παίξω ξανά με τον ΠΑΟΚ. Όπως και να έχει, είμαι ένας επαγγελματίας, έχω συμβόλαιο και δεν παραπονιέμαι, δουλεύω σκληρά. Αυτά είναι όσα είπε ο Βάρντα. Να πω την προσωπική ταπεινή έτσι, άποψη, έτσι όπως το πάει, δεν θα παίξει ποτέ ξανά με τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ και τι είδε. Καλά, είναι λίγο υπερβολικό, ρε παιδί μου. Σταύρο, τώρα δεν ξέρω γιατί δεν παίζω. Σε παρακαλώ τώρα. Αυτό θα πουλήσει, ρε φίλε. Τι θα πει. Αυτό θα πουλήσει, εντάξει. Αυτό κάνει. Τον δεν θα παίξει όμως. Καλά, θα μπορούσε να το πει και αυτό πιο διαλλακτικά, να μην το, να μην το θέτει έτσι. Θα μπορούσε να πει απλά: έχω κάνει και εγώ κάποια λάθη τα οποία δεν τα επαναλάβω. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Είμαι επαγγελματής.
το δεν ξέρω γιατί. Ναι. Σημαίνει το Λουτσέσκου έτσι του κάπνισε και δεν βάζει τον Ουάρντα. Ναι. Το μεγαλύτερο Αφρικανό παίκτη μετά τον Σαλάχ, προφανώς. Κοίτα, είναι και αυτό που λέει ο Σταύρος. Τι θα βγαίνει να πει, ότι είχα θέμα. Ναι, είχα θέμα. Τουλάχιστον να μην λέει το δεν ξέρω γιατί. Δεν θα βγαίνει να το πει δημόσια. Ωραία, να μην πει λοιπόν γιατί δεν παίζει, αλλά να μην αφήσει και μορφές εναντίον του Λουτσέσκου. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Να μην το λέει τόσο πολύ, ναι. Ας έλεγε ότι υπάρχει κάτι, αλλά. Οκ. Okay. Βασικά γενικά νομίζω ότι ο Άρντα θα πρέπει λίγο να σταματήσει να μιλάει. Θα ήταν καλό να μην μιλούσε, ας πούμε, καθόλου. Δεν μπορεί, ρε. Είναι ευχάριστο το παιδί. Θέλει να μιλάει. Δεν κατάλαβα. Το κάνει σκουπεξικό. Πες κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Μην τοποθετηθεί τώρα. Κράτα λίγο χαμηλό προφίλ, λίγο χαμηλού τόνου σε αυτή την περίοδο. Έτσι κάπως θα πρέπει να το πάει. Αλλά εντάξει. Το είπε. Μάλιστα. Είναι και ανεβασμένο τώρα αυτό. Εγώ είμαι φαν του Άρντα. Ναι, είναι ανεβασμένο. Σκόραρε εναντίον τη Ζωή Ζηλάνδη. Είναι ο Άρντα που τον κυνηγάτε. Εσείς, εγώ τον θέλω ενδεκάδα στο Χαριλάου. Καλά, Σταύρο, κάτσε να επιστρέψει Πέμπτη. Όχι Τετάρτη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν είναι πολλές μέρες είναι το πρόβλημα. Στις λίγες δεν προλαβαίνει να την κάνει. Εγώ είμαι με Ουάρντα φανατικά. Γρήγορα να γίνονται όλα. Ουάρντα είναι δεκάδα. Στη θέση του Πέρκα ξεκουραστεί και ο Πέρκα λίγο. Στο 10 να παίξει. Δύσκολα. Στο 10 σου περνάει και 4 θέσεις. Έχει και κάτι γρήγορο εκεί στο κέντρο τη άμυνα ο Άρης. Έχει και ένα από μια οπτική γωνία δυσκολεύεται. Μια οπτική γωνία της παλέτης. Πάει στο σκοτεινό σημείο. Δεν έχεις την ταινία CIA, δεν έχεις δει. The Dark Spot. The Dark Spot. Δεν γνωστή ταινία. Εντάξει, είναι θέμα, πλάκα κάνουμε. Όχι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς μιλάμε, θα γυρίσει Τετάρτη. Εντάξει, δεν ότι έχει ένα μάτι. Και η καριέρα του θα είχε... Αλήθεια είναι, τι είναι. Ψέματα λέω. Έχει ένα μάτι. Ένα μάτι έχει, ρε. Μάλιστα. Ψέματα λέω. Δεν λέω ψέματα. Και το παιδί, το τι καριέρα κάνει. Με αυτό το θέμα είναι να του βγάζουμε όλο το καπέλο εδώ σοβαρά. Είναι άλλο η πλάκα, άλλο η σοβαρή τοποθέτηση. Αυτή είναι η σοβαρή και πάμε στην πλάκα να βρείτε το σκοτεινό σημείο λοιπόν. Με βελάκι. Εγώ θα το έκανα αυτό, να ξέρετε. Θα έβγαζα ευρυγόνια με αυτούς να παίζω και πλάκα. Ευρυγόνιο που έτσι αλλιώς ανάλογα τη φορά του σώματος, τι βλέπει, τι δεν βλέπει. Να ξέρεις, βλέπει εδώ, δεν βλέπει εκεί. Δεν βλέπει εκεί όταν έχει τη φορά έτσι, θα βγαίνει από εδώ όταν έχει. Αυτό είναι ο κρυφό φόρ. Ναι. Κατάλαβε. Στην κυριολεξία όμω. Στην κυριολεξία. Ωραία. Ναι. Μάλιστα. Πόρε Σταύρο, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Βλέπει πολύ γι' αυτό αν είσαι μέσα σε 12 μέσα ενημέρωση και ζει σε 2. Με περνά 26 χρόνια όμω. 26 δεν σε περνάω, είναι η αλήθεια. Εντάξει, χοντρικά. Δεν σε περνάω ούτε 20. Ναι. 20. Τι λε, μωρή. 24 είμαι. 24 είσαι. Εσύ? Εγώ είσαι 42-43. Ωραία, με περνά 18 χρόνια. Είσαι το 94. Που την εντέτησα είχαμε κάνει όλες τις πιθανές ανοησίες. Ναι. Και εγώ είμαι το 75. Ωραία. Το 94. Κάνουμε και την ανάλυση. Το 94, όταν γεννήθηκε, ξέρεις ποιον είχαμε προπονητή. Ποιον είχαμε προπονητή. 31 τον τεράστιο Άρη Χάν. Ναι. Το οποίο πήγαινε στο Ρόδο και του κολούσαν με το 1000 στο μέτωπο. Αλλά προπονητάρα. Ναι, εντάξει. Και παιχτάρα μεγάλη, με τη μεγάλη. Εντάξει, παιχτάρα, οκ. Γιατί και προπονητάρα ήταν, ρε. Ναι, εντάξει. Η πρώτη ομάδα που έφτιαξε ήταν πραγματικά απίστευτη για τα δεδομένα της εποχής. Ναι, μια χαρά ήταν. Απλά έπινε λίγο παραπάνω. Εντάξει, να κάνουμε. Εντάξει, τη δεύτερη θητεία του δεν την είσαι καλή, αλλά η πρώτη. Θυμάσαι, δηλαδή. Ερχόντουσαν στην Τούμπα Ολυμπιακό. Στο Καραϊσκάκι, τους έχουμε πατήσει. Βγαίνει ο Γιουγκούδης τέτα τέτ το 70 κάτι. Το χάνει. 150 άτομα έχουν φάει την πέτρα του αιώνα στο μεταξύ. Δηλαδή έχτισε ένα Παρθενώνα. Μιλάμε για Κοτρονίδη. 150 άτομα στο παλιό Καραϊσκάκι. Σαν χαζί. Και μετά μας βάζει γκολ ο Κρίστιανσεν. Ποιος Κρίστιανσεν. Και χάσαμε. Αρχές ήταν πρωταθλήματος, δεν ήταν. Για σήκωσου, σήκω λίγο πήγαμε πιο πάνω. Αυτό που το βρήκαμε. Ποιο. Ωραία εκείνη η ομάδα. Ο Άρη Χάν ήταν. Με ο... καλό πώς βρεθμάσαι κάτι τριάρι στις άρι στην Τούμπα. Ναι, πώς δεν περνούσε άνθρωπος. Κάτσε και το 04 τότε δεν είναι. Στο Χαριλάου. Ναι. Με Μπούτσικ. Εκείνη η χρονιά είναι. Φαρόι μετά τα μέσα της σεζόν. Ο Μαδάρα. Και βέβαια μετά επειδή ο Θωμάς ο συγχωρεμένος για Θωμά που κι αν είσαι που μας ακούς από ψηλά για να καλυφθεί το κενό του Φαρόι. Καλά. Το Φανχάμ. Το Φανχάμ. Ο οποίος δεν μπορούσε να δώσει την μπάλα. Ο βασιλιάς τον κυνηγάει στο θάνατο. Το Φανχάμ. Ο Μποντζόβι των φτωχών. Ναι, ναι. Και θα ήσταση ντράμερ που ήταν και της εποχής το κομμάτι.
Λίγο πριν ήταν, βέβαια. Πρέπει να έπαιζε και κιθάρα. Τι έπαιζε ο Φαγκάμ? Κάτι πρέπει να έχει σχέση με τη μουσική. Όχι, τον βγάλαμε κιθαρίστα. Δεν είναι ότι έχει σχέση με τη μουσική. Πρέπει να έχει κάτι. Έχω κάτι στο μυαλό μου. Ναι. Εμεί το κολλήσαμε. Αυτός θα μπορούσε να κάνει καριέρα σαν rockstar. Αυτός που έπαιζε... Το μαλάκι του το είχε, όχι πολύ πλούσιο βέβαια. Ξέρεις τι θα μπορούσε, τι καριέρα θα μπορούσε να κάνει? Ζωγράφο στη Ρόδο που κάνουν πορτρέτα. Έχει πάει ποτέ στην παλιά την πόλη στη Ρόδο? Πήγε στο Ρόδο, ρε σκύλο. Γιατί δεν πάω? Μπράβο, φίλε. Βρήκα ξενοδοχείο εκεί πέρα δικό μα καινούριο, ολοκένουργιο, να ξέρει. Με 150 τη μέρα είναι, αλλά εντάξει, θα το παλέψουμε. Θα το κάνουμε 120. Ναι, θα το κάνουμε 144. Τώρα για την Κυριακή, έχει και ένα θέμα ο Άρης, που λέγαμε και χθες. Και τελικά μάλλον ο Πάσα δύσκολα να προλάβει να παίξει. Δεν είναι κακό για τον Άρη αυτό, πάμε παρακάτω. Εντάξει, σου λέμε τα δεδομένα ρε παιδί μου. Έχουνε θέματα κι αυτοί. Έχουν απουσίες. Ο Πάοκ έχει το Μαουρίσιο, αυτοί έχουν δύο σπέκτες. Θα παίξει. Δεν είναι σίγουρο κι αυτό. Κοιτάξτε, έχουν παραγγείλει ένα χέρι, αλλά Robocop, κρακ-κρακ το βιδώνεις. Όχι, λέει... Έχει θέμα με το χέρι. Κάτι, έχει σπάσει το δαχτυλό. Ναι, κάτι άκουσα για νάρθηκα. Ναι. Οπότε για τερματοφύλακα με νάρθηκα. Πώς θα παίξει? Θα είναι ένα θέμα, ξέρω εγώ. Ναι. Τερματοφύλακα είναι. Θυμάσαι κάτι παρόμοιο, Σταύρο? Δηλαδή, τερματοφύλακα να έχει νάρθηκα στο χέρι, όχι. Το να έχει ο εξτρέμ ένα νάρθηκα στο χέρι, λες. Εμείς είχαμε τερματοφύλακα με 4 δάχτυλα, Στέλιο μου. Δεν είναι θέμα αυτό. Ναι. Εντάξει, απλά είναι λίγο δύσκολο αυτό τώρα. Είναι ντεκ. Ο οποίος γεννήθηκε 25 χρόνια πριν την. Όχι, λέω, 55 χρόνια πριν την αγάπη. Θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του. Δύσκολα να παίξει ο Κουέστα. Έχει θέμα ο Βέλε. Δεν έχουν τον Κατημύρη. Όχι, τρίζουν ο Κατημύρη. Αναγνωστόπουλο. Ναι, νομίζω ότι ο Αναγνωστόπουλο παίζει δεύτερο. Τρίζουν ο Κατημύρη. Ο Αναγνωστόπουλο θα έχει πίεση ο Αναγνωστόπουλο. Θα είναι τα βλέμματα στραμμένα πάνω του Αναγνωστόπουλου. Από τώρα. Ναι, είναι θέμα τώρα για τον Αναγνωστόπουλο αυτό. Εγώ θα υπάρχει θα μια ανασφάλεια στην κερκίδα για τον Αναγνωστόπουλο. Ρε, και να παίξει ο Κουέστα. Άμα έχει. Ο Αναγνωστόπουλος, ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να βιώσει την πίεση ενός τέτοιου παιχνιδιού με απέτηση νίκης και πίεση μεγάλη. Και... Αν μπορεί να τα απεξέλθει γενικότερα. Ναι, δεν ξέρω. Δεν μεγάλο ξέρω. Βάρος. Και υπάρχει και η πολύ καλή εικόνα του Κουέστα που κακά τα ψέματα θα υπάρχει και σύγκριση. Καλά, εννοείται. Ναι. Εννοείται. Που μια, αυτή η σύγκριση μετά μπορεί να σχολάσει από τη χρονιά. Να τη χάσει όλη τη χρονιά. Δεν να σε πάρει από κάτω. Είναι μεγάλη ευκαιρία τον Αναγνωστόπουλο αν δεν παίξει ο Κουέστα. Αλλά... Έχει παίξει ξανά. Ο Αναγνωστόπουλος φέτος νομίζω όχι. Γιατί ακόμα και στο παιχνίδι Κυπέλλου που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ο δεύτερος θεματοφύλακας όπως κάναμε εμείς. Ναι. Ούτε εκεί τον εμπιστεύτηκε ο προπονητής του. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Όχι, δεν έχει παίξει. Όχι. Φέτος δεν έχει παίξει. Πέρσι ήταν βασικός όμως για ένα διάστημα. Από ένα διάστημα. Ναι, στη Β' Εθνική όμως. Αμάνε, sorry, δεν το ξέχασα. Μην μπερδεύεσαι. Sorry. Άλλα τα περσινά. Αλλού. Μετά, θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Έχει ο ΠΑΟΚ παιχνίδι. 7.30. Θα μιλήσουμε για βόλεϊ. Δεν έχω ιδέα τι έχει. Έρχεται ο Χιμένεθ του βόλεϊ. Ο Χιμένεθ, όχι του ποδοσφαίρου, ναι. Ο προπονητής, για να μην μπερδεύετε κι εσείς. Και είπαμε, ξεκινάει Σταύρο το πρωτάθλημα το Σάββατο. Όλοι στο τρίτο λύκειο Κομωτινής, παιδιά. Μου έκανε έτοιμα στο Instagram. Αυτά είναι. Ναι. Μου έκανε στο Instagram ένας που λέει «Αμ Ουάρντα φαν 22». Δηλαδή, μόλις είπες ότι στηρίζεις και αγαπάς Αμ Ουάρντα, να και το φαν κλαμπ. Δεν κατεβαίνω, όχι. Δεν κατεβαίνω. Ναι, ρε, που λένε μου, δεν κατάλαβα. Ακολούθησέ τους και εσύ, ρε Σταύρο. Να χαρούνε, ακολούθησέ τους. Θα χαρούνε. Γιατί με κυνηγάνε, γιατί... Όχι, δεν τους ακολουθώ. Όποιος δεν έχει φωτογραφία και δεν έχει ανοιχτό προφίλ να βλέπω ότι ανεβάζει, δεν τον ακολουθώ. Ναι. Ποιος σε κυνηγάει? Ποιος σε κυνηγάει? Όχι, με κυνηγάει, ρε. Δεν θέλω να ξέρω ποιον δέχτηκα, ρε. Όχι, ρε, λες, γιατί με κυνηγάνε. Λένε, μετά γράφουν βλακίες τώρα και δεν κουστάρω. Α. Γιατί να σου πω κάτι. Αν μπορούσα να απαντήσω όπως σκέφτομαι. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Θα ήταν ευχάριστο, θα το δεχόμουν. Αλλά άμα το πω τίποτα για τη μάνα του, π.χ., κάποιον που με βρίζει. Ναι. Εντάξει. Μετά θα πούνε ο Κόλκας μιλάει άσχημα, ο Κόλκας το ένα, ο Κόλκας το άλλο. Περιορίζεσαι. Λοιπόν. Ενώ τον βρίζει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι Δευτέρα. Δευτέρα. Ναι, Δευτέρα. Τι έγραψε ο άνθρωπος, δηλαδή πραγματικά. Αποκάλυψε με τύπο πριν βρίσκεται στην προπόνηση. Αποκάλυψες. Hello guys. Είπε hello guys. Επέστρεψα. Θα μπορούσαν έτσι γνωστοί, Σταύρο, να στήσουν ένα δύο ρεκομπή για το τι είπε ο Πρίγιοβιτς. Με διάλογο, διάλογο. Hello guys. Ναι. Εγώ σου λέω το κορυφαίο αυτό με τον προπονητή. Που ζήτησε την νίκη. Εμένα αυτό μου έχει μείνει. Όχι, και εμένα αυτά μου αρέσουν. Ναι. Το ζήτησε ο προπονητής να είναι για συγκεντρωμένοι. Ξέρεις τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ένα site που θα αντιστρέφουμε τα κλισέ. Για την νούτσα ο ΠΑΟΚ στην... ναι. Μόνο Κλαρίνο ζήτησε ο προπονητής. Τι άλλα, κλισέ, πες κλισέ. Να το πάμε ανάποδα. Μην τυχόν κερδίσετε. Αφήστε πίσω το μάτς το προηγούμενο, όχι.
Θέλω να το θυμάστε και να είναι το μυαλό σας εκεί. Όχι στο αυριανό. Να κολλήσει το μυαλό σας σε αυτό, ναι. Δεν κοιτάμε κανένα παιχνίδι ξεχωριστά. Τα κοιτάμε όλα μαζί. Όλα μαζί. Και κάντε το λογαριασμό. Θέλω στο τέλος 800 βαθμούς. Άλλα κλεισέ, άλλα κλεισέ. Τι άλλο. Μας πίεσε. Χαμηλά η μπάλα είναι ένα ηλίθιο κλεισέ. Δεν βλέπουμε κανέναν. Αυτό. Δεν βλέπετε κανέναν, αυτό τους λέτε. Όχι χαμηλά την μπάλα. Έχω κάτι πιο χοντρό, αλλά δεν είναι ραδιοφωνικό. Εντάξει τώρα. Απλά σου λέω θα το κάνουμε έτσι το site. Θα στήσουμε ένα τέτοιο site. Δεν σεβόμαστε κανέναν αντίπαλο. Αυτό ναι, μάλιστα. Δεν σεβόμαστε κανέναν αντίπαλο. Τώρα ο Μοσχοβίτς θέλει ένα ωραίο, αλλά δεν μεταφέρεται αυτό. Δεν ξέρω. Μονόδρομος ή ούτσα. Μονόδρομος ή ούτσα. Ή το άλλο, έχει πολύ καλό προπονητή, ξέρω εγώ, ο Λεβαδιακός. Είναι για τα μπάζα. Για τα μπάζα, δεν βλέπετε. Απορώ πώς δουλεύει. Ακόμα μετράει τους φιγμούς με τα δάχτυλα. Πού το βρήκατε. Πού το βρήκατε αυτό το σώμα. Για τα δάχτυλα αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τρέπομαι, που κάτω δεν δίπλα δίπλα σε καμία συνέντευξη τύπου στο κύπελο, τρέπομαι που είναι συνάδελφός μου. Είχε γίνει με Σούλη Παπαδόπουλο και Αναστόπουλο, είχε γίνει. Ένα θεϊκό. Έχουν γίνει πολλά καλά, εντάξει. Εντάξει, πάντως στο Στέργιο έκανες καλά που το αποκάλυψες τι είπε ο Πρίγιοβιτς, γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Δεν κρατάμε σε αγωνία τον κόσμο, αγάπη. Ναι, όχι, καλύτερα που το είπες έτσι. Ας τα κάνουν άλλοι αυτοί. Πιο νωρίς, γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι είπε ο Πρίγιοβιτς όταν γύρισε από την Εθνική, έτσι. Ξεκινώντας και την προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Άρη. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Τελευταίο τέταρτο στο σημερινό ΠΑΟ 24. Βγήκαμε λίγο έτσι από τους χρόνους μας. Αλλά εντάξει, όταν φιλοξενείς τον αρχηγό του Δικεφάλου, δικαιολογείται και αυτό. Νομίζω δεν έχετε κανένα παράπονο. Ρωτήθηκε για όλα ο Αντελίνο Βιερίνια. Απάντησε σε όλα. Από τον Φερνάντο Σάντος και τον Σέρτζιο Κοσεϊσάο μέχρι τα μάτς με τον Άρη, την Μπενφίκα, τη δική του απόδοση. Ένα τέταρτο ακόμα. Θυμίζω σήμερα έχουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Telekom Von στο Παλατάκι. Στις 7.30 θα ξεκινήσει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Δικεφάλου στο Champions League. Ήταν από τη Βενέτσια στην πρεμιέρα. Δίνουμε και σήμερα 5 εισιτήρια για να πάτε το απόγευμα στο Παλατάκι να παρακολουθήσετε ζωντανά την αναμέτρηση του Δικεφάλου. Οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσετε στο Λίμπερο στο 2-3-10-2-87-3-8 θα κερδίσετε από ένα εισιτήριο. 2-3-10-2-87-3-8 κερδίζουν κατευθείαν οι πρώτοι 5. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Μοσχοβητή να μας βάλει λίγο στα μπασκετικά, στα του αγώνα. Ενώ βλέπουμε εδώ πέρα το... Τι έκανε πάλι στο Χιωράμος. Εγώ ρε φίλε που είμαι μαζί του πραγματικά και πολλές φορές το στηρίζω. Είναι δυνατόν πατάς τον άλλον έτσι, το Στέρλινγκ. Εντάξει, κατά λάθος τον πατάει. Τι κατά λάθος, σταματάει μπροστά του. Κοίτα εδώ, σταματάει. Δηλαδή έχει να πατήσει. Έπεσε ο άλλος μπροστά του. Δεν έφυγε τώρα, είναι ξεκάθαρο να το κάνει επίτηδες. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο. Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Γεια σας, παιδιά. Φίλε, το είδες αυτό, το Σέρχιο Ράμος. Το είδα, αλλά έβλεπα πριν και μια κλωσιά που έφυγε από τον Τάιερ. Ναι. Για την ακρίβεια, λίγο πριν με πάρετε, έβλεπα αυτό το βίντεο. Εγώ τώρα αυτό βλέπω. Ναι. Ρε, φίλε, είμαι μαζί του. Δηλαδή, τον στηρίζω πάρα πολύ τον άνθρωπο και γενικά ωραίος τύπος είναι και αυτός, αλλά εντάξει, άσχημο. Εντάξει, τώρα τι να κάνω, αμυντικός, να παίζει και λίγο βρώμικα, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι. Εντάξει, ρε παιδί μου, όλοι συγχωρούνται. Θα παίξει ο κόσμος σήμερα. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Φίλε, εδώ αγωνιά ο Σταριός, να ξέρεις. Περιμένει να δει μπασκετικό ΠΑΟΚ. Είναι κρίσιμο παιχνίδι, έτσι δεν είναι, Νίκο. Σημαντικό, εντάξει, κρίσιμο. Σημαντικό παιχνίδι. Κρίσιμο παιχνίδι, δεύτερη αγωνιστική, δεν το λες. Ωραία, αλλά ότι είναι σημαντικό είναι, ναι. Εντάξει, κοίταξε. Με τον Γκος είναι το μοναδικό ερωτηματικό, έτσι, γιατί οι άλλοι δύο είναι νοκάουτ και για το σημερινό παιχνίδι, και ο Τζόουνς και ο Γκάρετ. Είναι ερωτηματικό στη λογική ότι ναι μεν από την Πέμπτη προπονείται μαζί με την ομάδα, αλλά προπονείται σε λίγο, εντάξει, δεν είναι ακριβώς στο πρόγραμμα της, αλλά σιγά σιγά μπαίνει. Χθες έγινε μια κουβέντα μαζί του πριν το παιχνίδι. Ένας τέτοιες κουβέντες δεν νομίζω ποτέ ότι ένας παίχτης θα πει δεν μπορώ να παίξω. Δεν νομίζω ότι γίνεται ποτέ. Απλά ήταν λίγο μια κουβέντα στη λογική του πώς νιώθει και αυτός, αν έχει νιώθει καλά το πόδι του για να μπει και να αγωνιστεί. Ο Γκος, εντάξει, δεν είναι παιδάκι, είναι πολύ έμπειρος. Και θεωρεί ότι είναι έτοιμος για να μπει και να παίξει. Οπότε σήμερα θα είναι στη διάθεση του Παπαθεοδωρού. Τώρα, σε τι κατάσταση θα είναι, εντάξει, είναι ερωτηματικό.
Μία δική σου εκτίμηση, αν θα παίξει ή όχι. Νομίζω θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Ναι. Θα πάρει χρόνο συμμετοχής και θα είναι λίγο βλέποντας και κάνοντας, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή θα πάρει κάποια λεπτά, αν πατάει καλά και είδε ότι είναι καλά, νομίζω ότι θα πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής. Αν όχι, εντάξει, θα πρέπει να βρεθούμε πάλι εκ των νέων λύσεων. Νίκο, έχεις εικόνα από την γερμανική ομάδα, δηλαδή είναι στα μέτρα του ΠΑΟΚ, είναι καλύτερη, είναι χειρότερη? Κοίταξε, είναι μια γερμανική ομάδα τυπική όπως αυτές που έχει αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, δεν είναι Ludwigsburg που έπαιζε πέρσι, που ήταν εντελώς διαφορετικό το μπάσκετ που παίζαν αυτοί, και που έχει χάσει 30 πόντους στη Γερμανία και εδώ είχε παλέψει με ημίχρονο και στο δεύτερο έχασε με 20. Ναι. Είχαν φτάσει μέχρι το Final Four τότε η Ludwigsburg. Αλλά είναι μια ομάδα που η βάση της είναι ανάλογη. Γενικά οι γερμανικές ομάδες έχουν ένα ίδιο μοτίβο, να το πω. Δηλαδή, καλούς αθλητικούς γρήγορους Αμερικανούς και ομάδες οι οποίες, αν θα βρουν ρυθμό, είναι δύσκολο να τις σταματήσεις. Αυτό το μπάσκετ όμως, συνήθως είναι πιο εύκολο να το παίξεις στην έδρα σου. Όντως, η Τέλεγκο Μόνης συνήθως παίζει καλύτερα στην έδρα της. Και όλο απλά ένα στατιστικό ότι στο Champions League από τα 8 εκτός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει, έχει δώσει μόλις τα 2. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, έχει 5 συνεχόμενες ήττες εκτός έδρας. Ας πούμε το μπάσκετ αυτό που παίζει στην Τενερίφη, πρώτη αγωνιστική δεν κατάφερε να το παίξει και έχασε με 19 πόντους. Η Τενερίφη νομίζω είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου. Η πιο γεμάτη, η πιο δυνατή, ναι. Είναι ένα από τα φαβορί φέτος. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα θέμα ελέγχου ρυθμού το σημερινό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς και δεν μπορείς να ελέγξεις ρυθμό 40 λεπτά, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Αλλά στο κομμάτι αυτό του ελέγχου του ρυθμού, τον rebound σίγουρα και το πώς θα κατεβάσεις το tempo εκεί που βολεύει εσένα, νομίζω ότι είναι κομβικό για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ πλήρης, θα σου λέγω ότι δεν έχει θέμα να ακολουθήσει οποιονδήποτε ρυθμό. Αλλά επειδή δεν είναι, το να κρατήσει, να δούμε δηλαδή, να προσπαθήσει να κρατήσει το tempo χαμηλά, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό σε αυτό το match με την Τέλεκο Μόνης. Αν δεν το κάνει, θα είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσει σε ποια λογική. Στη λογική ότι του λείπουν αρκετοί σημαντικοί παίκτες. Δηλαδή, ας πούμε, ο Γκάρετ που λείπει, ας πούμε, είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει υψηλού ρυθμού μπάσκετ, παρότι ψηλός. Είναι γρήγορος, μπορεί να αλλάξει τα screen, να μείνει με το κοντύτερο και να παίξει άμυνα, ναι. Και όλα αυτά. Ο Μορέιρα δεν μπορεί να το κάνει. Έτσι, δηλαδή, με το Μορέιρα δεν μπορεί να ρίξει το ρυθμό πάρα πολύ. Ο Τζόνς επίσης είναι ένας παίκτης που μπορεί να σου δώσει περιφερειακό σου ταξιόπιστο σε όποια κατάσταση και να είναι, είτε σε 5-5 είτε σε συνδυασμό. Δεν τον έχεις. Έτσι. Ο Ζάρας είναι παίκτης που είναι καλός σε 5-5. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ανοίξει το ρυθμό με τον Ζάρα μέσα. Γι' αυτό λέω ότι το κομμάτι του ρυθμού σήμερα είναι πολύ σημαντικό. Ας πούμε, με την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να τον ανοίξει το ρυθμό. Και έχασε εύκολα. Με τη Βενέτσια, στο δεύτερο ημίχρονο πάνω σήμερα και μετά, τον έχει το ρυθμό εκεί που ήθελε. Πήγε το μάχη λεπτομέρειες, δεν το κέρδισε. Okay. Αλλά όσον αφορά τον έλεγχο του ρυθμού στη Βενέτσια, ας πούμε, τα πήγε πολύ καλύτερα. Κάτι ανάλογο θα κάνει σήμερα. Δηλαδή να κρατήσει το ρυθμό εκεί που θέλει αυτός, να μην αφήσει τους καλούς Αμερικανούς της Τέλεκομ Βόνης να ανοίξουν το ρυθμό, να τρέξουν, να κλέψουν μπάλες, να τους δώσουν γρήγορες επιθέσεις ή κάποια rebound τα οποία μπορούν να σου οδηγήσουν μέσα από την καλή τους άμυνα και να τρέξουν σε γρήγορες επιθέσεις. Αν αυτά τα πράγματα τα κάνει καλά, νομίζω στο τέλος θα είναι ο νικητής. Και επίσης η διαφορά σε σχέση με το μάτς με την ΑΕΚ είναι ότι με την ΑΕΚ Παρασκευή στην τελευταία προπόνηση ο Γκάρετ δεν μπορούσε να προπονηθεί και ο Τζον χτύπησε και δεν έπαιξε το Σάββατο. Τώρα έχουν γίνει και 2-3 μέρες προετοιμασία χωρίς τους δύο. Δηλαδή έχει γίνει μια, ξέρω εγώ, προσομοίωση, να το πω έτσι, του πώς θα αγωνιστείς χωρίς τους δύο. Γιατί χωρίς τους δύο στο μάτς με την ΑΕΚ το δοκίμασε στο παιχνίδι κατευθείαν. Ναι, ναι. Τώρα έχει δουλέψει και 2-3 μέρες. Και σήμερα το πρωί δηλαδή που έγινε προπόνηση όπως συνηθίζεται, για να μπορέσει να ανταποκριθείς όσο το δυνατόν περισσότερο έχοντας μείον δύο σημαντικούς παίκτες, τον σημαντικό ρόλο στο rotation που δίνουν αρκετά πράγματα όταν παίζουν. Έχεις κάποιο σχόλιο για τον ορισμό του Ηρακλείου ως έδρα του τελικού κυπέλου και φέτος? Δεν πάει σχεδόν πάνω από το Ηρακλείο τελευταία χρόνια. Ό,τι και να γίνεται στο τελικό μπάσκετ λέει γίνεται στο Ηρακλείο, είναι γνωστά αυτό. Ναι. Είναι γνωστά. Δεν νομίζω ότι είναι έκπληξη. Είναι το επίκεντρο τα δύο ωράκια. Ναι. Δεν υπάρχει. Ναι. Για την ΕΟΚ είναι το αγαπημένο σημείο. Τι να σου πω, και εντάξει.
Είναι πολύ μακρινό ακόμα. Βέβαια, είναι πολύ μακρινό. Ο τελικός, αν θυμάμαι καλά, ορίστηκε 17 Φεβρουαρίου. Σωστά. 13 Φεβρουαρίου είναι η τελική. Δηλαδή εκείνη η εβδομάδα είναι εβδομάδα και τέλος ουσιαστικά. Γιατί η τελική είναι 4 μέρες πριν. Και η προεμιτελική που είναι, είπαμε, σε αυτό το Σαββατοκύριακο 3 με 4 Νοεμβρίου. Εντάξει, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Προφανώς φαντάζομαι πάλι θεωρεί, θα πάμε σε μια κουβέντα με μαθητές, προσκλήσεις κτλ. Έτσι δεν είναι. Όταν έρθει με το καλό αυτή η ώρα. Γιατί τώρα, κοίταξε, θα γίνει πάλι, ημιτελικός 13 Φεβρουαρίου. Εγώ σου λέω ότι περνάει ο ΠΑΟΚ και επιστρέφει σε ένα τελικό κυπέλλου μετά από χρόνια. Πού να προλάβει ο άλλος στις 14 Φεβρουαρίου να κανονίσει τη μετάβασή του στο Ηράκλειο στις 17. Είναι και αυτό ένα θέμα, δηλαδή, εντάξει. Δεν είναι θέμα. Να περάσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ, έτσι, σε τρεις εκεί στον προημιτελικό. Ναι. Να του κάτσει ένας ημιτελικός που δεν θα πέσει πάνω σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, έτσι, να παίξει μεταξύ της αυτή. Ναι. Και μετά να πάει ένας τελικός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, λέμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε, ή ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ακόμη πιο ωραία. Ναι, ρε παιδί μου, ένας ημιτελικός ΠΑΟΚ με Περιστέρι. Ναι, ναι. Και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ναι. Αλλά φαντάζομαι πάλι θα ανοίξει μια κουβέντα με προσκλήσεις, άδειες κερκίδες και τα λοιπά, τα γνωστά. Δηλαδή κάτι άλλο δεν νομίζω να δούμε. Οι προσκλήσεις και οι άδειες κερκίδες στις μαθητές είναι πάντα στη λογική του τελικού. Και πες, θα μου πεις, έτσι ήταν. Και στα Ολυμπιακός έτσι ήταν. Τι να σου πω, δεν ξέρω, είναι λίγο μακρινό. Ναι, είναι, ναι. Λίγο μακρινό. Απλά δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση να παιχτεί κάπου αλλού ο τελικός να οριστεί. Αν υπήρχε περίπτωση, ίσως να ήταν το ΆΚΑ σε κάτι διαφορετικό, αλλά και πάλι δεν. Από τη στιγμή που όλοι περιμένουν το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πάλι, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε άλλη επιλογή. Okay, τέλος πάντων, πονεμένη ιστορία. Απλά είναι λίγο μακριά. Κύπελο, ναι. Είναι λίγο μακριά. Ναι. Οπότε, 7.30 ώρα σήμερα από το Παλατάκι, ο ΠΑΟΚ με τη Βόλο. 7.30 ώρα σήμερα, 400ο ευρωπαϊκό παιχνίδι, θα έχει και κάποιες έτσι ενδιαφέρουσες εκπλήξεις που έχουν ετοιμάσει στον ΠΑΟΚ, με πρόσωπα που ήταν σε διάφορα έτσι παιχνίδια που επίσης είναι σαν το σημερινό, δηλαδή παίκτες που ήταν με έναν παίκτη που ήταν στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, ένα που ήταν στο 100ο, ένα που ήταν στο 200ο, ένα που ήταν στο 300ο. Έχουν ετοιμαστεί διάφορα τέτοια έτσι, μικρά event σήμερα, είτε πριν το παιχνίδι είτε στο ημίχρονο, θα γίνει μια πολύ μικρή έτσι, εκδήλωση. Γενικά εντάξει, ο ΠΑΟΚ το ανεβάζει λίγο παραπάνω από το 300ο παιχνίδι και καλά κάνει, γιατί δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά δεν νομίζω ότι άλλη ομάδα πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού έχει παίξει τόσα πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Mm. Δεν νομίζω ότι κάποια άλλη ομάδα στο ελληνικό μπάσκετ έχει τόσα πολλά μάτσα ευρωπαϊκά. Είναι ωραία ευκαιρία και για τον κόσμο. Μωρέ. Είναι ένα απόγευμα να πάει να δει από κοντά την ομάδα, να βοηθήσει. Σίγουρα. Να δει και κάποιες δόξες παλιές που θα είναι σήμερα στο γήπεδο. Ναι. Η μία ειδικά που είναι να είναι, νομίζω θα. Όχι έχει λείψει, είναι πολύ αγαπητή μορφή σε πολλούς. Και δεν έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε συχνά. Ναι. Έλληνας ή ξένος. Και τα δύο. Έλα ρε Νίκο. Είναι μια μίξη. Μάλιστα. Εντάξει, κάτι άλλο. Διάβασα, Νίκο, ένα post στο Facebook. Δεν με έβαλε στη διαδικασία να το ψάξω, εντάξει. Ότι η ΚΑΕ αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε 120 διαφορετικές ομάδες από 29 χώρες. Ενδεχομένως να ξέχασε η ΚΑΕ να βάλει τις ελληνικές ομάδες που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Δηλαδή τον Πανιόνιο στο Κόρα του 90. Αυτά, να σου πω λίγο κάτι. Με αυτά δεν μπορείς να ρωτήσεις χειρότερο άνθρωπο από μένα. Ναι. Καταρχάς, η μνήμη με μένα διαγράφεται μετά από ένα δύο χρόνια. Δηλαδή, αν μου πεις σεζόν 14-15, έτσι. Που είναι πριν 4-5 χρόνια, έτσι. Δεν είναι πριν 50. Ναι. Ωραία. Έχω σοβαρό θέμα για να θυμηθώ ποιοι παίζανε, ποια παιχνίδια. Κατάλαβες. Ειδικά αυτό με χρονολογία. Σε αυτό το κομμάτι είναι ο χειρότερος όλων, ειλικρινά. Με χρονολογίες και τέτοια τα πάω πάρα πολύ άσχημα. Ναι. Δεν το έχω καθόλου. Εντάξει, μικρή σημασία έχει, οκ. Okay. Αν είναι 120 ομάδες ή 123, εντάξει. Ναι, ναι. Αλλά ναι, η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 400 ευρωπαϊκά μάτς. Μακάρι σύντομα να φτάσουμε και να φτάσει και η ομάδα στο επίπεδο μεγαλύτερων παιχνιδιών, σε μεγαλύτερες διοργανώσεις. Μια πολύ ωραία ευχή. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει στα κοντά ή θα χρειαστούν κάποια χρόνια. Ναι. Εντάξει, γιατί όντως μας έχει χαρίσει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ τεράστιες βραδιές. Και όταν λέω τεράστιες, εννοώ τεράστιες, εντάξει. Δυστυχώς έχει μείνει πίσω αυτά τα χρόνια σε σχέση με την εξέλιξη του ποδοσφαίρου. Εντάξει. Δεν ξέρω αν μπορεί να συνδυαστεί είναι η εξέλιξη του ενός τον άλλο. Είναι άλλα τα δεδομένα. Πολύ πιο δύσκολα. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, ας περάσει το σημερινό και θα δούμε για τα μελλοντικά, εντάξει. 7.30 ώρα λοιπόν. Ναι, ναι, σωστά. Από το Παλατάκι θα ακούσουμε τον Νίκο στο ΠΑΟΚ Telecom Von στις 7.30. Ευχαριστούμε, Νίκο.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, φτάσαμε κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και σήμερα. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με τον έναν και μοναδικό Βασιλιά για την επόμενη ώρα. Καλό μεσημέρι.